Για έκτη συνεχόμενη μέρα, κύριες και κύριοι, οι καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζουν το έργο τους με επίκεντρο σήμερα την Βόρεια Εύβοια. Είμαστε πάντοτε συνδεδεμένοι στο σημείο με τους εικονολήπτες και τους δημοσιογράφους του Sky που καλύπτουν την μεγάλη πυρκαγιά. Ο Πάνος Γαρυφαλιάς είναι μέσα στο αυτοκίνητο, έχει επισκεφτεί το καστρί της Εύβοιας και πάνω σε ακούμε, γιατί είστε εν κινήσει και βλέπετε το τι έχει κάνει, τι έχει αφήσει μάλλον στο πέρασμά της η πυρκαγιά. Πάμε να δούμε, Απόστολε, τι έχει αφήσει. Βλέπετε, εδώ λοιπόν έχει κάψει ό,τι έχει βρει στο πέρασμά του, στο πέρασμά της η φωτιά. Βλέπετε άλλο ένα σπίτι, έφτασε ακριβώς στο όριο. Λίγο πριν. Αλλά ευτυχώς το σπίτι παραμένει ανέπαφο πάνω. Ευτυχώς. Παραμένει ανέπαφο, είναι δίπλα. Mm-hmm. Είναι δίπλα από το, κοντά σχετικά, από το σπίτι το οποίο έχει καεί. Τώρα λοιπόν μπορούμε στο σπίτι που ήμασταν πριν να σας δώσουμε καλύτερη εικόνα. Δείτε λοιπόν πως έχει καεί το σπίτι. Δείτε. Είναι πραγματικά τραγική. Είναι το σπίτι το οποίο βλέπαμε στην προηγούμενη μας σύνδεση από πάνω. Από άλλη οπτική και το γωνία. Βλέπουμε από την ακριβώς απέναντι οπτική γωνία ή μάλλον από αριστερά ουσιαστικά. Και ναι, βλέπετε όλο το σπίτι αυτή τη στιγμή. Είναι σαφές αυτό που λες. Δυστυχώς. Έχει καεί. Η πυρκαγιά δεν το άφησε ανέπαφο. Δυστυχώς αυτό το σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες. Συνεχίζουμε λοιπόν το οδηπορικό. Βλέπετε πάνω ότι ό,τι υπάρχει στο μικρό λόφο πίσω ακριβώς έχει καεί. Και εδώ η ίδια εικόνα. Δείτε πως έχει περάσει η φωτιά. Πέρασε εκεί είναι το άκαυτο, δίπλα είναι το καμένο. Mm-hmm. Είναι πραγματικά εδώ. Κατάφερε να σπάσει. Από εδώ κατάφερε ακριβώς να. Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούν οι αγρότες ως μικρές αποθήκες, βλέπετε. Οι φλόγες συνεχίζουν, υπάρχουν. Κατακαίει την ελιά εδώ. Συνεχίζουμε. Εδώ έχει ελαιόδεντρα. Είναι το βιός των ανθρώπων του καστριού. Αυτές λοιπόν οι ελιές έχουν καταστραφεί. Δυστυχώς είναι το εισόδημα των ανθρώπων στο καστρί και αυτό η επόμενη μέρα θα τους βρει πραγματικά χωρίς. Με τις εικόνες που μας δίνεται πάνω Γαρουφαλιά από το αυτοκίνητο θα συνομιλήσουμε με τον